Σας έδειχνα στο ξεκίνημα της εκπομπής, αναγγέλλοντας τον πρώτο μας καλεσμένο, αυτό το ημερολόγιο. Είναι ένα ημερολόγιο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, του Αγίου Όρους, και το συνόδευε μια επιστολή του Συλλόγου των Φίλων της Μονής Βατοπεδίου, πρόεδρος της οποίας είναι ο τέως πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούλης. Καλώς ήρθατε, κύριε Λούλη. Καλώς σας βρήκα και καλή χρονιά εύχομαι. Η αγάπη σας για τη Μονή Βατοπεδίου, που την τεκμηριώσατε, είχατε την ευκαιρία να την τεκμηριώσετε την περίοδο που έβραζε ο τόπος, με τα όσα ακούγονταν για το θέμα αυτό, για το μεγάλο σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, είναι γνωστή. Πρέπει να σας πω πως όταν διάβασα για τη δημιουργία Συλλόγου Φίλων της Μονής Βατοπεδίου, δεν ήξερα στην αρχή τι πρέπει να νιώσω. Ευχάριστη έκπληξη, περιέργεια, καχυποψία. Βεβαίως, όταν έμαθα ότι είστε εσείς πρόεδρος του Συλλόγου, τότε κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα γνήσιο συνέστημα. Αλλά θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε στο πώς φτάσαμε στην δημιουργία του Συλλόγου και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το ημερολόγιο. Όχι γιατί θα οργανώσει τον χρόνο μου μόνο, αλλά γιατί μέσα από αυτό, βέβαια το ένα από τα δύο που είχα, το έκανα φίλο και φτερό. Γιατί σκανάραμε για να δείξουμε στη διάρκεια της συζήτησής μας αυτό το περίφημο πριν και μετά. Θα δείτε ρημαγμένα δωμάτια, θα δείτε τα κοιμήλια να στιβάζονται μέσα σε χαρτόκουτα από χαρτιά υγείας και χαρτοπετσέτες και άλλα προϊόντα στο παρελθόν και πώς βρίσκονται σήμερα, συντηρημένα πια σε καταπληκτικές προθήκες. Θα δείτε πώς βρήκαν τη θέση τους στα βιβλία και πολλά άλλα κοιμήλια. Θα τα δούμε στην συνέχεια αυτά. Πώς φτάσαμε όμως στη δημιουργία του Συλλόγου, ποια ανάγκη τον γέννησε? Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας και μου δίνετε την ευκαιρία να παρευρίσκομαι σε μια μη κανιβαλική εκπομπή τηλεοπτική, που είναι πολύ σημαντικό και σπάνιο. Και θα μπορέσω να σας απαντήσω σε όλα σας τα ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο που μου θέσατε, θεωρώ για μένα πραγματικά μεγάλη μου τιμή το ότι μπόρεσα και εγώ να ικανοποιήσω το όνειρο του, των περισσότερων Ελλήνων να γίνουν κάπου πρόεδροι, γιατί δεν είμαι πρόεδρο. Αλλά πραγματικά, πέρα από αυτό, θέλω να σας πω ότι νιώθω μεγάλη τιμή το ότι έχω αυτό το καθήκον, να είμαι ο πρώτος πρόεδρος του Σύλλογου των Φίλων της Μονής Βατοπεδίου, μιας μονής που διανύει πλέον τη δεύτερη χιλιετία της ιστορίας της, μιας ιστορικής μονής που χαρακτηριστικά ο Μέγας Λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης είχε πει ότι το τρίγωνο του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού περικλείεται μεταξύ του Παρθενώνα, της Αγίας Σοφίας και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου συγκεκριμένα. Mm-hmm. Και θεωρώ τιμή μου να βρίσκομαι κοντά στους πατέρες αυτούς, οι οποίοι δοκιμάζονται πάρα πολύ, όπως είναι γνωστό εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, στους πατέρες αυτούς που αφιέρωσαν τη ζωή τους μια ολόκληρη 20ετία με έναν και μόνο σκοπό, να ανακαινήσουν αυτή την ιστορική μονή, και αυτά όλα φαίνονται, όπως είδατε κι εσείς, και πολύ εύκολο διαπιστώνει κανείς μέσα από φωτογραφίες, γιατί όπως λένε και οι Κινέζοι, μια φωτογραφία αξίζει όχι χίλιες αλλά 1 εκατομμύριο λέξεις, μιας αδελφότητας η οποία έκανε το καθήκον της και μόνον αυτό, να διαφυλάξει δηλαδή τα όσα παρέλαβε. Και ειλικρινά εγώ από την πρώτη στιγμή, επειδή γνωρίζω την πορεία των πατέρων, γνωρίζω ποιος είναι ο γέροντας Εφραίμ, που πραγματικά όχι απλώς τον εκτιμώ, όχι απλώς τον σέβομαι και όχι απλώς τον θαυμάζω τόσο σαν άνθρωπο, σαν μοναχό και σαν πνευματικό, αλλά πιστεύω ότι διανύει έναν μαρτυρικό δρόμο αυτή τη στιγμή, δεχόμενος απίθανες
κατηγορίες και βέβαια από όλα αυτά εκτοξεύονται τα πειρά από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ούτε τι σημαίνει μοναχισμός, ούτε τι έργο επιτελεί ένα μοναστήρι και περίπου 20 φορές που είχα την ευκαιρία να βρεθώ στη τηλεόραση και σε κι άλλες περίπου 10 φορές σε συνεντεύξεις μπόρεσα τεκμηριωμένα να πω τις απόψεις μου και τις θέσεις μου, γιατί ειλικρινά πιστεύω, επειδή το αναφέρατε κι εσείς τη λέξη σκάνδαλο, ότι η υπόθεση της μονής βαθτοπεδίου κάθε άλλο παρά σκάνδαλο είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι σας έχω ερώτημα και για την τύχη των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας, δηλαδή και του γέροντα Εφραίμ, αλλά και του Αρσενίου. Θέλω να δούμε αν ήταν πράγματι σκάνδαλο αυτή η υπόθεση, γιατί εσείς ξέρω ότι και μάρτυρας υπήρξατε στη δίκη και όλη τη την εξέλιξη την παρακολουθήσετε, δεν πήγατε δηλαδή για μια στιγμή, έχετε μια εικόνα συνολική για το τι συνέβη στην δίκη. Και κυρίως θέλω τώρα να ξεφυλίσουμε μαζί, όχι ολόκληρο αυτό το ημερολόγιο, αλλά να δώσουμε και πληροφορίες και για το πώς κάποιος μπορεί να γίνει μέλος του Συλλόγου Φίλων της Μονής Βατοπεδίου. Θα βλέπετε στην βάση της οθόνης μια ηλεκτρονική διεύθυνση και μπορείτε να την επισκέπτεστε. Υπάρχει και μια φόρμα για να γίνει κάποιος, αυτή είναι η αίτηση εγγραφής μέλους της Μονής Βατοπεδίου και υπάρχει και ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να ξεφυλίζουμε. Αυτά είναι. Αφήστε τα να υπάρχουν στην βάση της οθόνης και πάμε να ξεφυλίσουμε κάποιες από τις σελίδες και τις φωτογραφίες να δούμε της Μονής Βατοπεδίου. Λοιπόν, όπως είπαμε, εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε το πριν και το μετά. Είναι εντυπωσιακή αλλαγή. Είναι σαν να έχεις πάρει μια γυναίκα με παραμορφωμένο πρόσωπο από ένα ατύχημα ή επειδή έτσι γεννήθηκε και να την έχεις περάσει από τα καλύτερα κρεβάτια πλαστικών χειρουργών. Είναι μοναδικό αυτό το έργο που έγινε. Εγώ προσωπικά δεν πίστευα ότι ούτε σε 100 χρόνια θα μπορούσε να γίνει και δεν είναι ένα έργο που έγινε ανθρωπίνως. Έγινε πραγματικά με το χέρι του Θεού. Βλέπετε κτίρια εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων με ένα κόστος το οποίο είναι τετραπλάσιο από ό,τι έχουμε εμείς εδώ λόγω των ευκολιών που υπάρχουν. Να έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο βαθμό του και μέσα σε αυτούς τους τοίχους και σε αυτές τις κεραμοσκεπές που άλλοτε στάζανε νερά και ήταν γεμάτοι υγρασίες, πλέον τώρα να διαφυλάσσονται τα κοιμήλια του έθνους μας και της Ορθοδοξίας μας. Μιλάμε για 100.000 τόμους βιβλία, για 25.000 εικόνες, μιλάμε για 5.000 παπύρους που τέτοιοι υπήρχαν μόνο στη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, που όλα αυτά, εάν δεν είχαν ασχοληθεί οι πατέρες αυτοί και δεν είχαν δώσει την ψυχή τους και τη ζωή τους για να γίνουν όλα αυτά, δεν θα μίλαγε κανένας. Και δυστυχώς σε πολλά μοναστήρια που υπάρχει αυτή η εγκατάλειψη δεν ασχολείται κανείς. Εδώ όμως που είδαμε ότι έχει γίνει ένα έργο πραγματικά όχι απλώς αξιοθαύμαστο αλλά ένα θεάρεστο έργο, γι' αυτό εδώ πέρα, γι' αυτό το λόγο πραγματικά έχει γίνει όλος αυτός ο θόρυβος από τους πλέον άσχετους ανθρώπους κυριολεκτικά, οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τώρα, επειδή βλέπαμε πριν αυτό το στοιχείο, ανακαινήσει το παρόν κτίριο δαπάνη της καταλανικής κυβερνήσεως. Έτσι, να, αυτό. Σας διαβεβαιώ. Λοιπόν, ευχαριστώ που το επαναφέρατε. Είναι πραγματικά, και ίσως είναι πρώτη φορά που βγαίνει στην τηλεόραση, άξιον επένου το ότι ο Περιφερειάρχης της Καταλανίας σε ένδειξη συγγνώμης ήλθε μετά από τόσους αιώνες να, και παρουσιάστηκε στον ηγούμενο λέγοντας ότι ζητάει συγχώρεση για τους προγόνους του, τους Καταλανούς πειρατάς οι οποίοι είχαν κάνει τεράστια ζημιά στη Μονή Βατοπεδίου και έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Το οποίο λοιπόν, βέβαια όχι συγγνώμη, ότι κάλυψε τώρα, όλα. Για να αντιστοιχούν αυτά που λένε και οι ξένοι εικόνες, πραγματικά, και αυτό πρέπει να το πω, οι ξένοι εκτιμούν πάρα πολύ καλύτερα από εμάς τέτοια έργα.
Κοιτάξτε τώρα πώς αλλάζουν, θα δείτε και το εσωτερικό των κτηρίων, αλλά και το εξωτερικό, όπως αυτή την περίπτωση, πώς αλλάζουν οι όψεις με την πάρα πολλή δουλειά και τα χρήματα που έχουν δοθεί για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Πάμε και στην επόμενη φωτογραφία που είναι εδώ. Κοιτάξτε πώς ήταν στη δεξιά πλευρά του πάνω μέρους της οθόνης και πώς στην συνέχεια. Ήταν ερείπια όλα αυτά τα κτίρια, βλέπετε τις εικόνες. Τώρα εδώ αξίζει να σταθούμε. Δείτε σε όλη την αριστερή στήλη πώς ήταν ο κάθε χώρος και πώς μετατράπηκε. Το αντίστοιχό του υπάρχει στη δεξιά πλευρά. Πώς δηλαδή δημιουργήθηκε το εσωτερικό ενός μικρού ναού. Πώς αυτή η σκάλα που έλεγες πιο ερυπωμένο σπίτι είναι, έγινε δίπλα ακριβώς ένας κοινόχρηστος χώρος μεταξύ των δωματίων κλπ. Κλπ. Κοιτάξτε στο τέλος πώς αυτός ο διάδρομος που έλεγες δεν μπορεί να είναι εσωτερικού σπιτιού διάδρομος μεταμορφώθηκε. Λοιπόν, για πάμε και στη συνέχεια και εμείς θα συζητούμε για το τι συνέβη. Σε πόσα χρόνια έγινε, συνετελέστη αυτή η μεταμόρφωση? Αυτό είναι ένα έργο μιας 20ετίας. Γιατί από την πρώτη μέρα που οι πατέρες ανέλαβαν το μοναστήρι αυτό και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 89, τέλειο Οκτωβρίου, από εκεί και πέρα δεν πέρασε μία ώρα χωρίς να δώσουν την ψυχή τους για την ανακαίνιση της μονής αυτής και την διαφύλαξη των θησαυρών και των κοιμηλίων και την ανάδειξή τους. Και θέλω να σας πω ακόμα και στο Παρίσι τώρα, μετά τον θόρυβο αυτό που έγινε, τα περισσότερα κοιμήλια τα οποία είχαν εκτεθεί στην έκθεση των Παρισίων ήταν της μονής Βατοπεδίου. Και όταν πηγαίναν από εκεί οι δικοί μας οι υπουργοί, ενώ οι ξένοι υπουργοί στεκόταν, τα θαύμαζαν και φωτογραφίζαν, οι δικοί μας υπουργοί φεύγαν με τυχόν και τους πάρουν μια φωτογραφία και γράφει από πίσω, βλέπουν μονή από πίσω τη μονή Βατοπεδίου. Εκεί καταντήσαμε δυστυχώς. Λοιπόν, κοιτάξτε και εδώ πώς ήταν, αυτό φαίνεται κυρίως στις στέγες που ήταν όλα... Όχι, έχει μπει και ολόκληρος όροφος αν προσθέστη. Στο στομάτι ξεγελάει. Ναι. Αν δείτε πάνω από εκεί που είναι οι καμάρες, έγινε ολόκληρος όροφος. Και εκεί έγινε μια βιβλιοθήκη, η οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερη τέτοια βιβλιοθήκη. Λοιπόν, η πιο εντυπωσιακή είναι αυτή η φωτογραφία και κάποιες που ακολουθούν. Θέλω να σας πω ότι την κάτω φωτογραφία την έχω τραβήξει εγώ πριν από 20 χρόνια. Και τις περισσότερες από αυτές, έτσι. Τις παλιές. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τα κοιμήλια, πώς ήταν στιβαγμένα. Το ένα πάνω στο άλλο, δεν υπήρχαν υποδομές για να γίνει κάτι διαφορετικό και κοιτάξτε σήμερα πώς έχει δημιουργηθεί, σαν να βρίσκεσαι σε ένα μουσείο, σε ένα καλά οργανωμένο μουσιακό χώρο. Και γι' αυτό το πληρώνουν οι μοναχοί, αυτά πληρώνουν. Αν δεν είχαν κάνει τίποτα και τα είχαν αφήσει έτσι όπως ήταν, δεν θα τους πείραζε κανείς. Θα ήταν όλα μια χαρά. Σας το λέω αυτό και το πιστεύω. Και γι' αυτό προτρέπω ίσως και κάποιους ανθρώπους που αναλαμβάνουν κάποιες θέσεις εδώ. Κοιτάξτε, λοιπόν, εδώ είναι ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος. Ο νυν Πατριάρχης είναι έτσι μπροστά. Είναι με το γνωρίζετε, πιο μπλε ρούχο, ας πούμε. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Και του δείχνουν κάποια από τα κοιμήλια και τα κοιμήλια αυτά. Ακριβώς. Και βλέπετε κάτω μετά πώς έγιναν. Πώς παρουσιάζονται τα κοιμήλια. Λοιπόν, βλέπετε, θα δείτε. Αυτές. Δεν, να σας πω κάτι. 5 τόμους μεγάλο, σαν τον μεγάλο, τον παλιό τον τηλεφωνικό κατάλογο που υπήρχε, δεν φτάνουν για να δείξει κανείς το έργο και να το αναλύσει. Προφανώς τώρα, κοιτάξτε, και εμείς από το πάρα πολύ υλικό του ημερολογίου έχουμε επιλέξει κάποια να σας δείξουμε. Ό,τι και να... Έτσι, αυτά είναι τα ερείπια και ένα σχέδιο που υπάρχει, αλλά θέλω να φτάσουμε και στις φωτογραφίες από τις βιβλιοθήκες που είναι επίσης πάρα εδώ πολύ. Εδώ είναι, βλέπετε, το σχέδιο μακέτα της Αθωνιάδος σχολής πριν, να, που υπήρχε. Η λοιπόν, Αθωνιάδος τώρα... σχολή ήταν το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και αυτό θα το έκανε εκ θεμελίων ακριβώς όπως ήταν στην παλιά του μορφή η Μονή Βατοπεδίου. Τώρα βέβαια το έργο αυτό εμποδίστηκε. Σε κάθε κράτος του κόσμου, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, τα πρώτα πανεπιστήμια ποιος τα κάνει το κράτος. Εδώ λοιπόν που θα το έκανε ένα μοναστήρι, τους μοναχούς αυτούς, όχι απλώς τώρα τους εμποδίζουν να μην κάνουν τίποτα, θα τους βάλουν και φυλακή στο τέλος. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ, οι τρεις πρώτες φωτογραφίες από πάνω είναι το πώς ήταν στιβαγμένα τα βιβλία, που κανείς δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση έτσι πώς ήταν ο χώρος διαμορφωμένος να αξιοποιήσει όλο αυτό που υπήρχε και πώς οργανώθηκαν, το βλέπουμε στην κάτω φωτογραφία. Δείτε εδώ μια άλλη βιβλιοθήκη και συμβαγμένα πάλι σε ένα παλιό βιβλίο. Αυτά, και πώς... η παλιά βιβλιοθήκη έσταζε μέσα, είχε υγρασία, ήταν σε αθλία κατάσταση, βιβλία
800 και 1000 ετών χειρόγραφα, και τώρα που έγινε όλη αυτή η συντήρηση, τακτοποίηση, όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για αυτά όλα που κάναν. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, είναι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να βρει αυτό το ημερολόγιο και να δει όλο αυτό το υλικό που υπάρχει. Αν σας πω ότι τα 3/4 από τους αποδέκτες το επέστρεψαν πίσω. Γιατί? Βουλευτές μας, βεβαίως. Γιατί θεώρησαν ότι είναι ανάξιο να δουν πια την πραγματικότητα, να δουν φωτογραφίες. Δεν είπαν να διαβάσουν. Είναι απίστευτο. Δεν το κράτησαν ούτε καν να το ξεφυλίσουν. Είχαν πάρα εκατοντάδες επιστολές. Λοιπόν, επειδή σας έχω πολλά ερωτήματα και λίγο χρόνο, θέλω να σας τα θέσω. Καταρχήν σήμερα, πού βρίσκονται ο Εφραίμ και ο Αρσένιος? Στο μοναστήρι. Είναι στο μοναστήρι. Ναι. Έτσι. Βέβαια, εκεί που ναι. Έχω ακούσει απίστευτα σενάρια. Ότι τους ξύλωσε ο Πατριάρχης, ότι τους έδιωξε από εκεί, ότι δεν είναι πια στη Μονή. Γι' αυτό και οφείλω να ρωτήσω. Παρακολουθήσατε όλη τη δίκη. Υπήρξατε και μάρτυρας και παρακολουθήσατε και την εξέλιξή της. Δεν κατέθεσα τελικά, γιατί το συντόμευσαν ή πήραν κάποιους άλλους. Εγώ δεν κατέθεσα σε αυτή τη δίκη. Θα γίνω να πω ότι βλέπω τι υπόθεση θα τραβήξει, μπορεί και 5 και 7 χρόνια. Έτσι εγώ έχω την εντύπωση. Θα πάει, σε τόσο βάθος χρόνου. Γιατί βλέπετε, δεν έχετε εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε στην Ελλάδα θέματα να ασχοληθούμε. Αλλά έχουμε αυτό, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμπιστοσύνη δεν έχετε στην ελληνική δικαιοσύνη? Τώρα αυτό το ρωτάτε προσωπικά σε μένα, αν έχω εμπιστοσύνη στην... Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πω αυτά τα παχιά λόγια, έχω εμπιστοσύνη τυφλή στην δικαιοσύνη μας και τα λοιπά. Δεν είχα ούτε μπλοκές, δόξα τω Θεώ, με τη δικαιοσύνη για να έχω πείρα, ούτε νομικά γνωρίζω. Εκείνο μόνο που ξέρω σε γενικές γραμμές, ότι στη χώρα μας υπάρχει ένας σφιχτός εναγκαλισμός από την πολιτική εξουσία στην δικαστική εξουσία. Υπάρχουν κάποια συγκινούντα δοχή, έτσι όπως διαβάζουμε σε εφημερίδες, δηλαδή διαβάζουμε και λέμε ότι, παράδειγμα, ο Τάδε που ήταν να γίνει πρόεδρος του Αρειοπάγου δεν έγινε, γιατί εν τω μεταξύ άλλαξε η κυβέρνηση και αυτός ήταν, ξέρω εγώ, Πασόκ, ήταν η Δημοκρατία και προτάθηκε εκείνος και όχι ο άλλος και κόπηκε, και αυτά διαβάζουμε. Κάτι τέτοιο δεν διαβάζει κανείς ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ελβετία, ούτε στη Σουηδία. Αν υπήρχε κάποια τέτοια πληροφόρηση σε μια εφημερίδα, θα γινόταν χαμός, θα έπεφτε η κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν στη χώρα μας υπάρχει αυτό. Είναι γεγονός, δεν είναι. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο αναγκαλισμός. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει αυτός ο αναγκαλισμός, δεν μπορεί κανείς να έχει τυφλή εμπιστοσύνη. Σαφώς υπάρχουν κάποιοι άξιοι δικαστές, και αυτό είναι αναμφισβήτητο, οι οποίοι προσπαθούν να κινηθούν ανεξάρτητα, αλλά πιστεύω, έτσι, με αυτά που όσες φορές έχω δει, έτσι, στα δικαστήρια καμιά φορά κάποια ρίξαν θεατής, έχω κάποιους, έχω επιφυλάξει. Δηλαδή καλό είναι κανείς, όπως λένε, να μην μπλέκει. Λοιπόν, τώρα εγώ θα διατυπώσω μια επιφύλαξη άλλου ύφους και είδους. Είναι δυνατόν ένας τόσο πολυάσχολος άνθρωπος σαν εσάς, με τόσες φροντίδες, με τέτοιο όγκο δουλειάς, να βρει χρόνο για να ασχοληθεί επί της ουσίας με αυτόν τον σύλλογο που δημιουργήσετε των φίλων του Βατοπεδίου? Καταρχάς, κοιτάξτε, όταν υπάρχουν θέματα πίστεως θρησκευτικής αφενός και αφετέρου, κάποια γεγονότα τα οποία τα πιστεύω πραγματικά, εκεί δεν θα υπολογίσω ούτε το χρόνο ούτε τίποτα. Αλλά ειδικά τώρα που από φέτος πλέον την τύχη της εταιρείας μας, της οικογενειακής, αισίως μετά 35 χρόνια με αξίωσε ο Θεός να την παραδώσω στο γιο μου, και πλέον δεν έχω στην εταιρεία παρά μόνο συμβολικά μία μετοχή αξίας 2 ευρώ περίπου, κράτησα έτσι για την ιστορία, πλέον την τύχη της εταιρείας την έχει ο γιος μου, όχι εγώ. Οπότε έχω το χρόνο να ασχοληθώ και θα το κάνω με πολύ χαρά, αλλά και αν δεν τον είχα αυτόν τον χρόνο και αν αυτό είχε συμβεί νωρίτερα, πάλι την ίδια θυσία θα έκανα. Γιατί
πιστεύω στους βατοπεδινούς πατέρες. Πιστεύω ότι είναι μια εκλεκτή αδελφότητα. Πιστεύω ότι εντελώς αδίκως έχουν εμπλακεί σε αυτή όλη την πολιτική αρένα, ας το πω έτσι. Και είμαι σίγουρος, μα 100% σίγουρος, ότι η αλήθεια θα πριτανεύσει και θα ξεκαθαρίσει το θέμα, ίσως αφού υπάρχει αίμα στην πορεία. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την δημιουργία εξεταστικής επιτροπής για το θέμα της Μονής, εκτιμώντας ότι δεν έχει κλείσει υπόθεση. Σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση νιώθετε ότι θύματα είναι οι δύο μοναχοί, δηλαδή ο Εφραίμ και ο Αρσένιος, το κύρος της Μονής, το κύρος που μετρά πάρα πολλά χρόνια και ιστορίας και προσφοράς και διάσωσης όλων αυτών των κοιμηλίων που βλέπαμε λίγο πριν και φιλοξενίας χιλιάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων χριστιανών σε όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, για μένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, αρκεί να θέλει κάποιος να τα δει καλοπροαίρετα και να μην έχει κάποιους σκοπούς ψηφοθυρικούς ή κάποια συμφέροντα τέτοια, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί που αναμοχλεύουν αυτή την υπόθεση έχοντας κάποια εντελώς διαφορετικά συμφέροντα. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι, έχουμε το συμφέρον να λάμψει αλήθεια ή έχουμε το συμφέρον να πάρουμε κάποιους ψήφους, ας πούμε, εκείνο η κατάσταση. Γιατί τα πράγματα είναι απλά, δηλαδή εδώ δεν ασχολήθηκε κανένας να πει ότι εδώ παράδειγμα η περιουσία της Μονής ήταν 110.000 στρέμματα. Από αυτά κανένας δεν έχει πει ότι τα 100.000 στρέμματα τα δώρισε το μοναστήρι που στο κράτος με σκοπό να τα δώσει σε ακτήμονες. Και από το 1924 που έγινε αυτή η δωρεά, το κράτος ακόμα δεν τα έχει δώσει σε ακτήμονες. Αυτό πρέπει να το πούμε εδώ. Δεύτερον, ασχολούμαστε όλοι τώρα με την ανταλλαγή, ας πούμε, των 10.000. Ξεχνάμε τα 100.000 στη δωρεά, δηλαδή σας χαρίζω εγώ μια πολυκατοικία με 100 διαμερίσματα, που έχει όμως έχει 103, σας λέω τα 100 θα κάνω δώρο, τα 3 όμως θέλω να μου τα πληρώσεις. Και μου λέτε εσείς ότι εγώ δεν έχω χρήματα και θα σου δώσω ένα οικόπεδο κάπου αλλού. Και λέω και εγώ, ωραία, κανόνισες εσύ την έκταση του οικοπέδου. Δεν έβαλε το μοναστήρι, ξέρετε, επιτροπή από την πλευρά του για να αξιολογήσει το τι θα πάρει από το κράτος. Το άφησε αυτό, την εκτίμηση της ανταλλαγής, την άφησε στο κράτος. Και από το 1994 λοιπόν περνάνε 15 ολόκληρα χρόνια και παίρνονται από τότε δεκάδες αποφάσεις, τις οποίες αυτές τις αποφάσεις τις υπογράφουν ποιοι? Τις υπογράφουν υπουργοί και των δύο κομμάτων. Τις υπογράφουν το ανώτατο γνωμοδοτικό συμβούλιο δημοσίων κτημάτων. Τις υπογράφει το τέταρτο τμήμα του νομικού συμβουλίου του κράτους. Υπογράφονται αποφάσεις από υπουργούς τόσο οικονομικών όσο και του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης. Τελικά λοιπόν έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση περίπου 100 άτομα. 100 άτομα περίπου υπάρχουν. Από αυτά λοιπόν τώρα τα 100 άτομα, τι πάνε τώρα να, δηλαδή τι πάει να δοθεί στον κόσμο? Πάει να δοθεί εντύπωση ότι τα δύο άτομα, ο Εφραίμ και ο Αρσένιος, ήταν τόσο ικανά ώστε ή τα παραπλάνησαν αυτά τα 100 άτομα ή συνέστησαν μαζί τους μία συμμορία. Και ήταν ενός, δηλαδή, γιατί εδώ θα πρέπει να δεχθούμε ότι όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι, οι υπουργοί, όλοι αυτοί οι άρχοντες της κρατικής μηχανής ήταν ή βλάκες ή συνωμότες. Ένα από τα δυο είναι, δεν μπορούμε να πούμε ή το ένα είναι ή το άλλο. Τώρα λοιπόν περνάνε 15 ολόκληρα χρόνια, βγαίνουν όλες αυτές οι αποφάσεις και λέμε, και βγαίνουν τι? Ξεχνάμε τα 100, τη δωρεά, πάμε στα 3 που είναι η ανταλλαγή και λέμε λοιπόν ότι εδώ όλοι αυτοί παραπλανήθηκαν, όλοι αυτοί υπήρξαν αφελείς. Μα είναι δυνατόν? Για δευτερόλεπτα να δούμε ξανά τη βινιέτα με τα στοιχεία για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, να δει και την ιστοσελίδα της Μονής Βατοπεδίου. Κύριε Λούλη, σας ευχαριστώ. Όχι, θερμά. Εγώ, ναι, εγώ εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι από την αρχή και τις πρώτες εκπομπές που κάνει το είχα πει ότι
με τον ΑΒ λόγο, όλοι από τους 100 ας πούμε εμπλεκομένους, οι 98 θα βγουν λάδι στο τέλος. Είτε, για την είτε παραγράφτηκαν, είτε έτσι, είτε αλλιώς, και θα την πληρώσουν οι δύο. Θα δείτε, εκεί θα φτάσουν. Δηλαδή, θα πούμε ότι υποτιμάται τόσο η νοημοσύνη του κόσμου, και το πίστευα από την αρχή ότι και ο ηγούμενος Εφραίμ και ο Αρσένιος θα μαρτυρήσουν. Αλλά σας λέω, η Εκκλησία, και όπως το γράφουμε και στην, και στην επιστολή την οποία στείλαμε με το ημερολόγιο, που λέμε ότι η ιστορία μιας ιεράς μονής είναι ανάλογη με αυτή της Εκκλησίας μας. Γράφεται μέσα από σελίδες θαυμάτων, θλίψεων, δόξης, διωγμών, χαράς, κρίσεων και αγάπης. Πάντοτε όμως υπό την ευλογία και τη σκέψη της Αγίας Τριάδος και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και αυτό το πιστεύω απόλυτα. Έτσι και θα δείτε ότι και ο ηγούμενος Εφραίμ και ο Αρσένιος θα μαρτυρήσουν τελικά. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση στο τέλος να μην δελάμψει αλήθεια. Γιατί υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια στο τέλος. Όπου είναι πασιφανές ότι για να καταδικαστεί κάποιος πρέπει να έχει δόλο. Ότι δηλαδή υπεξαίρεσε το δημόσιο χρήμα για ίδιον όφελος. Η Μονή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο για όλους. Λοιπόν, άρα δηλαδή τι κάνανε οι μοναχοί? Την περιουσία τους την οποία είχαν κοίταξαν με τον καλύτερο τρόπο να τη διασφαλίσουν, γιατί αν δεν το κάναν αυτό, τότε όντως θα ήσαν ένοχοι. Και τυπικά ένοχοι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λούλη. Εις το επανειδήν. Και ευχαριστώ για αυτό το ωραίο ημερολόγιο που, όπως είπαμε, έχει καταγεγραμμένη την ιστορία. Μου έχει κάνει κατάπληξη ότι δεν πέρασαν 10 μέρες και ξεπέρασαν τα 1000 μέλη χωρίς να έχει γίνει καμία τίποτα, ούτε ιδιαίτερο στόρυβος. Από στόμα σε στόμα. Πολύ σύντομα θα περάσουν και τα 10.000 μέλη και κάποια νούμερα και για 30.000, δεν τα θεωρώ ότι είναι μακράν της πραγματικότητας. Εδώ θα είμαστε για να το ξανασυζητήσουμε, αν φτάσουμε σε τέτοιο αριθμό ρεκόρ. Να είστε καλά.